το Διοικητικό Συμβούλιο, τα στελέχη της Ομοσπονδίας μας, όλα τα μέλη μας αποχαιρετάμε με βαθιά συγκίνηση, τιμή, σεβασμό και περηφάνεια τον εκλεκτό συνάδελφο, σύντροφο και συναγωνιστή, πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, τον Τάκη τον Μαυροδόπουλο. Υποκλινόμαστε και σκύβουμε βλαβικά το κεφάλι στη μνήμη του για την απαράμιλη αγωνιστική του προσφορά στους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος που έδωσε και τίμησε με συνέπεια σε όλη του τη ζωή. Εκφράζουμε τα θερμά μας λυπητήρια στα παιδιά του, στα εγγόνια του. Όλα όσα και να πούμε εδώ σήμερα θα είναι πολύ λίγα, πολύ φτωχά για να περιγράψουν, να αποτυπώσουν, να θυμίσουν το πέρασμα του Τάκη του Μαυροδόγλου από τις γραμμές του εργατικού λαϊκού κινήματος, το βαθύ αποτύπωμα που άφησε με την τεράστια τόσο πλούσια δράση του στις δεκαετίες της μεγάλης διαδρομής του. Βίωσε όλα τα συνταρακτικά γεγονότα μιας περίοδου που άφησε ανεξίτηλα ίγνη στο σώμα του εργατικού λαϊκού κινήματος, παίρνοντας δραστήρια μέρος αλλά και πρωταγωνιστώντας ο ίδιος σχεδόν σε όλες τις πλευρές τους. Το 1992, στο 13ο συνέδριο της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων, εκλέχτηκε στη διοίκησή της. Από τότε διένυσε μια σημαντική πορεία στο χώρο πλέον του συνταξιουχικού κινήματος. Δεν αποτελεί καθόλου υπερβολή να πούμε ότι ο Τάκης ο Μαυροδόγλου ήταν η ψυχή της ανασυγκρότησης του κινήματος των συνταξιούχων. Η συμβολή του στην οργάνωσή του πάνω σε στέρεες ταξικές βάσεις είναι μεγάλη σημασία. Ό,τι βρήκαμε τόσο καλά συγκροτημένο, πολιτικά και αγωνιστικά δεμένο εμείς οι επόμενες γενιές των συνταξιούχων, οφείλεται και στη δράση, πριν απ' όλα στη δράση και την προσφορά του Τάκη του Μαυροδόγλου. Απ' την αρχή της θητείας του στη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας μας, βοήθησε να λυθούν οργανωτικά προβλήματα, έδωσε λύσεις σε πρακτικά ζητήματα, χάραξε αποφασιστικά τον αγωνιστικό δρόμο χωρίς υποχωρήσεις για το συνταξιουχικό κίνημα. Η ίδια δική του σταθερή και ανυποχώρητη ταξική άποψη για τα πράγματα, τα προβλήματα, τις πολιτικές, τις λύσεις, τις μορφές διεκδίκησης των αιτημάτων, το χάραγμα του επίμονου αγωνιστικού δρόμου σαν μοναδικού για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων, αποτέλεσε τον άξονα που πάνω του δέθηκε ο ταξικός προσανατολισμός του κινήματός μας. Και ασφαλώς, πρωτοπόρος και ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο ρόλος που έπαιξε για την ενότητα, την κοινή πορεία του οργανωμένου συνταξιουχικού κινήματος. Η δημιουργία της δομής των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων και της συντονιστικής επιτροπής τους, που σήμερα αποτελεί το οργανωτικό και αγωνιστικό άξονα του κινήματος, ήταν αποτέλεσμα και της δικής του σωστής αντίληψης, επίμονης και ανυποχώρητης στάσης του. Άξονα στη στάση του αυτή ήταν η καθαρή ταξική θέση, πως τους συνταξιούχους και το κίνημά τους τους ενώνει η ανάγκη για κοινή δράση απέναντι στις αντιλαϊκές, αντισυνταξιουχικές πολιτικές των κυβερνήσεων που υπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Σημαντική ήταν η προσφορά του και στον προπαγανδιστικό τομέα, ιδιαίτερα μέσα από την εφημερίδα της Ομοσπονδίας, τον Πανσυνταξιουχικό Αγώνα, της οποίας για χρόνια ήταν ο βασικός συντάκτης της αρθρογραφίας του, πλουτίζοντας και ενισχύοντας το κίνημα με τα απαραίτητα εφόδια της αναλύσης, της εκτιμήσης για τα προβλήματα, τις πολιτικές, τις ανάγκες του κινήματος. Μέχρι και την αποχώρησή του από την ενεργό δράση σαν μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας το 2015, δεν σταμάτησε καθόλου να είναι στην πρώτη γραμμή, να κυνηγάει τα πράγματα, να ανησυχεί, να προτρέπει για το τι πρέπει να γίνει, να οργανώνει. Μα και ύστερα από αυτήν τη θητεία στη διοίκηση δεν έπαψε να ενδιαφέρεται, να ρωτά, να ενημερώνεται, να συμμετέχει μέσα από το σωματείο της περιοχής. Ο σύντροφος ο Τάκης ο Μαυροδόγλου θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας, θα είναι ένας σύντροφος, ο συναγωνιστής, ο οργανωτής και καθοδηγητής στη δράση μας. Η δική του στάση, η ακλόνητη παρουσία, τη δραστηριότητά του θα αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη συνέχεια την πορεία του κινήματός μας, όλων εμάς που κληροδοτήσαμε τη βαριά αγωνιστική κληρονομιά του.
και μπορούμε να τον διαβεβαιώσουμε από τη θέση αυτή πως το κίνημα τον κρίνει με μεγάλη ευγνωμοσύνη. Τον ευχαριστεί για τα τόσα πολλά που πρόσφερε και για τα τόσα πολλά που μας αφήνει και νιώθουμε μεγάλη τιμή που μας εκπροσώπησε και δέχτηκε χωρίς κανένα δισταγμό τις ευθύνες του. Αντίο σύντροφε Τάκη, θα σε θυμόμαστε με σεβασμό και αγάπη όλοι μας.